πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Ανδρονίκη Ζαφυρίου, γιατί είναι σε φούρνο με ιδιαίτερες γεμίσεις και ιδιαίτερες γεύσεις. Ανδρονίκη, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε στο φούρνο της Ελένης Θησκαλίδου, γιατί κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ, είτε θα δούμε διαφορετικές βασιλόπιτες, είτε θα δούμε διαφορετικές λαγάνες, και γι' αυτό ήρθαμε και εδώ φέτος να μας δείξει τι μοναδικές και ιδιαίτερες γεύσεις έχετε. Καλημέρα και του χρόνου. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλή σαρακοστή σε όλους. Καλή σαρακοστή και σε εσάς. Και φέτος έχουμε. Καλή σαρακοστή. Φέτος έχουμε και καινούργιες λαγάνες, καινούργιες γεύσεις, όπως με μελτζάνα γιορίτη και κυπεριά φλωρίνης, ουζομεζέ λαγάνα, όλα τα μεζεδάκια πάνω σε μια λαγάνα. Συγγνώμη, ένα. Κόβεις, ένα ραμάκι γάβρο μαριναρισμένο. Λοιπόν, και λίγο άνθο για διακόσμηση. Μισό λεπτάκι. Βουτάς, τρως. Ανδρονίκη, βοήθησέ μας λίγο να τα πάμε ένα-ένα, γιατί μας τα είπατε ξαφνικά και εμείς θέλουμε να τα χαρούμε. Βεβαίως. Θέλω να δω τι είναι η λαγάνα ουζομεζές. Λοιπόν. Η λαγάνα ουζομεζές είναι αυτή εδώ. Ναι. Έχει. Ναι. Έχει ταραμά. Ναι. Ροζ ή λευκό κατά επιλογή του πελάτη. Γάβρο μαριναρισμένο και λίγο έτσι άνηθο για διακόσμηση. Γιατί εκείνη την ώρα φτιάχνετε. Δηλαδή εκείνη την ώρα. Γι' αυτό είτε λευκό είτε κανονικό. Ναι, δεν υπάρχουν έτοιμες. Είναι δείγματα αυτά εδώ πέρα. Ο πελάτης επιλέγει μία από τις γεμίσεις και σε 2-3 λεπτά ετοιμάζεται. Α, το γαρνίζει. Βουτά τη λαγάνα, βουτά το ταραμά και το γάβρο και όλοι οι μπεζέτες πάνω σε μια λαγάνα. Τώρα, αυτή. Λοιπόν, αυτό ήταν. Είναι γιορτική, έτσι τη λέμε εμείς εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, ναι, στη Θεσσαλονίκη, με πιπεριά φλωρίνης. Είναι με χούμους, και φιστίκι υγιεινής. Όλες οι επικαλύψεις, είναι όλα διστήσιμα και ταχύνη με καρύδια. Είναι δικιά μου, παιδιά. Σε αυτήν έχω βάλει και εγώ το χέρι μου. Με φιστίκι εγγύνης έχω βάλει και εγώ το χέρι μου. Εσείς φτιάχνετε τέτοια πράγματα κάτω και στην Λαγάνα με φιστίκι. Ναι. Εμείς φτιάχνουμε λαγάνα με σουσάμι. Τέλος. Τίποτα άλλο. Παραδοσιακή, κλασική. Μάλιστα. Και η διπλανή, κυρία Ελένη, τι έχει, μας είπατε. Ταχύνη. Η διπλανή είναι με ταχύνη και καρύδια. Και μετά η παραδοσιακή. Με οι προζυμένες, με το πολύ σουσάμι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Έχει ξεφουρνιστεί πριν λίγο. Αυτές οι μοδάτες οι καινούργιες, τι πέραση έχουν? Δηλαδή τις ψωνίζει ο κόσμος ή... Μένουν. Πολύ καλή ερώτηση. Είναι κάθε χρόνο η ερτοπή μας και η ανατομή γενικά και όλο το χρόνο στα ιδιαίτερα προϊόντα. Πέρυσι είχαμε κάποιες άλλες γεύσεις. Πέρυσι είχαμε τη λαγάνα το λομαδάκι. Πέρυσι είχαμε τη λαγάνα στη φάδο. Φέτος έχουμε κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Ο κόσμος περιμένει. Εδώ και μια εβδομάδα μας ρωτάνε τι καινούργιο θα βγάλουμε φέτος. Συγγνώμη, η λαγάνα στη φάδο. Ήδη έχω αρκετές παραγγελίες. Από το Σάββατο έχω αρκετές παραγγελίες. Η λαγάνα στη φάδο, δεν θα συνεωτήσεις. Τι εννοεί τη λαγάνα στη φάδο? Πώς ήταν δηλαδή πέρσι που πάτε τη φτιάξατε? Ναι, με κρεμμυδάκια μόνο, έτσι. Ναι. Όχι, ναι. Όχι με κουνέλι. Μικρά κρεμμυδάκια, έτοιμα μαγειρεμένα πάνω σε μια λαγάνα, η οποία ψινόταν και με τη λαγάνα μαζί. Αυτό είναι μια περσινή επιλογή. Φέτος είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Δηλαδή, πέρσι η λαγάνα στη φάδο την πήρε, ο κόσμος την αγόρασε, είχατε έτσι αρκετές παραγγελίες. Να πω την αλήθεια, δεν υπερβάλλω. Ναι. Αλήθεια, Ημερακλείδες. Πάντα γύρω στις 1-1,5 ώρα ξεπουλάμε πάντα. 1-1,5 ώρα δεν έχει μείνει τίποτα. Ωραία. Να σας πω κάτι. Αυτή η λαγάνα ουζομεζές θα με γλίτωνε από πάρα πολύ bullying εμένα σήμερα. Γιατί, Γιώργο? Γιατί έκανα το λάθος να φέρω εδώ καμιά λαγάνα έτσι για το καλό και όλοι γύρισαν και μου είπανε ο ταραμάς που είναι. Ενώ σε αυτή την περίπτωση ο ταραμάς είναι από πάνω, έτοιμο. Δεν έχεις πρόβλημα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι. Είναι από πάνω, έτοιμο. Έτσι. Μάλιστα. Τοποθετεί σε ένα πολύ ωραίο κουτί ώστε να μπορεί να μεταφερθεί κιόλα. Σαν τούρτα. Αν μια σακούλα μέσα, θα φύγουν όλα. Ένα πολύ όμορφο κουτί είναι σαν να πηγαίνει μια τούρτα. Σαν τούρτα. Για δώρο, και το πα για δώρο, γιατί ξέρετε, να σα πω κάτι. Οι πιο πολλέ που πουλάμε στι θεματικέ είναι πάρα πολλοί που είναι καλεσμένοι στο σημερινό τραπέζι, στο σαρακοστιανό. Στου κουμπάρου. Και ναι, προτιμούν μια τέτοια λαγάνα, 2-3, αντί για κάτι άλλο. Και πραγματικά, δηλαδή, όταν το ανοίγει το κουτί, εντυπωσιάζει. Δεν περιμένει να δει. Περιμένει όλα τα άλλα να δει εκτό από το ζώμεζα λαγάνα. Θα πούμε λίγο κάτι τιμή. Πόσο είναι? Αν είναι 3,50. Η προσημένια είναι 2,50 και η απλή 2,20. Α, μια χαρά τιμή. Πολύ καλές τιμές. Νομίζω πάρα πολύ λογικές. Πολύ καλές τιμές. Να σας πω κάτι. Κάπου για τα ντολμαδάκια, κυρία Ελένη, ετοιμάζετε και κάτι με ντολμαδάκια. Εδώ. Καλά τα είδατε. Για πράκια. Τι φτιάχνετε εδώ, τι ετοιμάζετε? Για πράκια, ναι, για πράκια. Αυτά φτιάχνουν μόνο για την ημέρα σήμερα. Είναι χειροποίητα. Και είναι ο καλύτερος μεζές στο σημερινό σαρκοστιανό τραπέζι. Είναι. Ωραία. Είναι. Νομίζω ότι τα τραπέζια έχουν σήμερα τα σαρμαδάκια. Σαρμαδάκια. Ερώτηση παγίδα. Λαγάνα Πασόκ υπάρχει? Γιατί είδαμε βασιλόπιτες Πασόκ. Να σας πω την αλήθεια, επειδή το διαρτοποιεί μας καινοτομή στα κρουασάν, επειδή τις εκλογές είχα βγάλει κρουασάν, αλλά με όλα
τα πολιτικά κόμματα. Ναι. Αν θέλετε, πολύ καλή ιδέα για του χρόνου με δώσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λαγάνα Πασόκ. Τώρα δεν προλαβαίνετε. Γιατί φτιάχνετε φέτος, γιατί του χρόνου δεν ξέρουμε τι θα συμβαίνει. Δεν προλαβαίνετε. Εγώ θα βγάλω από όλα τα κόμματα έτσι να μην έχουμε κανένα θέμα. Να μην κάνει παράπονο. Να μην στοχοποιηθείτε. Πολύ καλή ιδέα μου δώσετε για του χρόνου. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Θα το κρατήσω. Κυρία Ελένη. Με γιαπράκια πάνω. Το πράσινο ο ήλιος να είναι με γιαπράκια. Σας δίνει και το σχέδιο. Αφήστε σε μένα. Θα βγει ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Πόσες λαγάνες έχετε ψήσει σήμερα? Μέχρι στιγμής είμαστε γύρω στις 700 λαγάνες περίπου, μέχρι στιγμής τώρα. Και θα φύγουν όλες. Μία ώρα το μεσημέρι θα υπάρχει τίποτα. Έχουν βγει και είναι ήδη στα ράφια ή σε κάποια τελάρα, τα οποία δεν χωράνε όλες στα ράφια. Γύρω στις 700 λαγάνες, 800 κάπου εκεί. Τέλεια. Θα ψήνετε μέχρι αργά το απόγευμα. Από τις 5 ώρα το πρωί. Έχει πιο νωρίς οικονομία. Μετά από την υστερή διασκέδαση πάντα περνάνε να πάρουν μία ζεστή λαγάνα. Και κάτι τελευταίο. Είδαμε, έχετε μία έφεση στα Αλμυρά. Λαγάνα με αυτή τη γέμιση που μπαίνει στα τρίγωνα πανοράματος. Γιατί δεν κάνετε? Έλα τώρα μωρέ Γιώργο. Παιδιά Θεσσαλονίκη. Να σας πω κάτι. Γιατί ο γάβρος είναι? Η κρέμα δεν είναι στήσιμη. Γιατί ο γάβρος είναι? Εντάξει, σίγουρα δεν είναι μπέρος, ανήκει σε σαρκοστιανά. Εκείνη η λαγάνα είναι ουδέτερη γεύση. Εκείνο, πώς να βάλεις το γλυκό από πάνω? Στο γλυκό. Ναι. Είχαμε παλιότερα λαγάνα από ζύμη τσουρεκής και ανιστήσιμη, χωρίς αυγό, χωρίς φρέσκο βούτυρο, και πάνω είχαμε λουκούμια και καρύδια. Ήτανε πρόπρεση μια τέτοια γεύση. Λουκούμια και καρύδια, αλήθεια τώρα? Λαγάνα από τσουρεκιού. Ναι, ήταν μια γεύση, ήταν πρόπερση. Από ζυμάρι τσουρεκιού, νηστίσιμο. Δεν ήταν λαγάνα, δηλαδή αυτή λαγάνα ήταν λαγάνα από ζύμη τσουρεκής και νηστίσιμη. Δεν το λες και λαγάνα όμως, κυρία Ελένη. Όλη λαγάνα δηλαδή, και το τσουρέκι μέσα είχε και τόσα. Ωραία. Όλη διαφορετική, ναι. Ήταν λοιπόν, από πριν 2 χρόνια περίπου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αφού πήραμε τη λαγάνα μας και μας δώσατε έτσι ωραίες ιδέες. Σας αλλά μπορούμε πολύ να κάνουμε κρέμα νηστίσιμα από γάλα αμυγδάλου. Να. Άλλη μια ιδέα. Σας δώσαμε ιδέα εδώ, ο Γιώργος Χαχούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, του χρόνου θα κάνουμε πάλι σύνδεση για να μας πείτε όλα αυτά τα οποία φτιάξατε. Ούτως ή άλλως να ξέρετε, εσείς και εμείς την ίδια ώρα ξυπνάμε. Μη σας πω και εμείς λίγο νωρίτερα, οπότε ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Έχετε δίκιο. Αφήστε. Καλημέρα. Θα άλλη στιγμή. Κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε. Αν θέλετε, αλλάζουμε λίγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για να φύγουμε, φεύγουμε από τη λαγάνα.